Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας ο Πανελλήνιος Έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσουν οι Ερανικές Επιτροπές από το κέντρο της πόλης και μαζί με μαθητές των γυμνασίων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Ερανικές Επιτροπές, μαζί με τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, δημόσιους και δημόσιους υπάλληλους, θα διασχίσουν όλες τις γειτονιές της πόλης μας, δίνοντας τα κουπόνια του Πανελλήνιου Εράνου. Εγώ θέλω να πω ότι να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας για την συμμετοχή τους κάθε χρόνο στον Πανελλήνιο Έρανο, να τους ευχαριστήσω για την αγάπη που δείχνουν στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μας συγκινεί πάντα το με τι διάθεση, παρά τις δύσκολες εποχές που ζούμε, προσφέρουν έστω και το 1 ευρώ για να βοηθήσουν το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση με αναγνωρισμένο από όλους εθνικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, το έργο του Ερυθρού Σταυρού είναι μεγάλο. Σε τοπικό επίπεδο θα ήθελα να σταθώ στους εθελοντές μας και στο έργο τους, όπως στο έργο που προσφέρουν στα ψυχιατρικά διαμερίσματα της πόλης μας, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που υπάρχουν εκεί. Και μάλιστα για αυτή τη δράση τους, το ψυχιατρίο, η διοίκηση του ψυχιατρίου έχει τιμήσει τους εθελοντές. Ακόμα να πω ότι οι εθελοντές υποστηρίζουν τα ιδρύματα της πόλης μας, όπως το γυροκομείο, το Δεκάζιο Γυροκομείο, τον Οίκο Τυφλών, το ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Οι εθελόντριες της νοσηλευτικής πηγαίνουν τακτικά στα εξωτερικά ιατρία του Πανακαλυκού Νοσοκομείου, βοηθώντας εκεί τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Να πω ότι οργανώνονται γεύματα αγάπης από τους εθελοντές μας, όπως διοργανώθηκε τελευταία τις ημέρες των Χριστουγέννων στο χώρο του ΚΑΠΗ, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναχικοί, και αυτό θα συνεχιστεί και όλο το χρόνο. Ακόμα να πω ότι υποστηρίζουμε μετανάστες που βρίσκονται στην πόλη μας και δεν ξέρουν καλά να μιλούν την ελληνική γλώσσα, μέσα από ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, το οποίο το οργανώνουν εθελοντές του τμήματος. Ακόμα να πω ότι προσφέρονται τρόφιμα εδώ από το περιφερειακό τμήμα, τρόφιμα και ρουχισμός σε όσους ανθρώπους μας έχουν ανάγκη, και συγκεκριμένα το 2011 δόθηκαν 480 δέματα με ρουχισμό και περίπου 700 δέματα με τρόφιμα και 100 περίπου δέματα με παιχνίδια για μικρά παιδιά. Βλέπετε λοιπόν ότι το έργο των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού είναι σημαντικό για την πόλη μας. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε επίπεδο, και μέσα από τον Έρανο του Ερυθρού Σταυρού, που αποτελεί ένα βασικό έσοδο για το τμήμα, υποστηρίζονται όλες αυτές οι δράσεις. Τα χρήματα του Εράνου πού διατίθενται, για ποιο σκοπό? Κοιτάξτε να δείτε, θα υπάρχουν κουπόνια τα οποία θα έχουν οι Ερανικές Επιτροπές, όπως σας είπα, αξίας 50 λεπτών, 1 ευρώ, 2 ευρώ κτλ. Αυτά τα κουπόνια θα τα διαθέσουμε στους συμπολίτες μας, και τα χρήματα, αφού συγκεντρωθούν εδώ, πηγαίνουν σε ένα λογαριασμό στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνόηση με τον Ερυθρό Σταυρό, διαθέτει εκεί τα χρήματα και υποστηρίζονται όλες αυτές οι δομές που σας ανέφερα προηγουμένως. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δυστυχώς δεν θα μπορεί ο Ερυθρός Σταυρός να βοηθήσει τους συμπολίτες μας, διότι πλέον είναι και από τα μοναδικά έσοδα τα οποία έχουμε εμείς ως περιφερειακά τμήματα. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας συγκινούν με την προσφορά τους. Πέρσι τα κουπόνια είχαν διατεθεί μέσα σε μία ώρα. Από τη στιγμή του Εράνου και σε μία ώρα είχαν καταναλωθεί όλα τα κουπόνια. Καταλαβαίνουμε φέτος ότι είναι μία δύσκολη χρονιά, μία χρονιά όπου και η κάθε οικογένεια το κάθε ευρώ το έχει ανάγκη, αλλά σας λέω ότι πάλι μας συγκινεί ο τρόπος
που έτσι συμπεριφέρονται οι άνθρωποι απέναντι στον Ερυθρό Σταυρό και στον Έρανο. Και μάλιστα μας συγκινεί ιδιαίτερα όταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ζήσει την ιστορία του Ερυθρού Σταυρού, θυμώνται το έργο του Ερυθρού Σταυρού από τον πόλεμο, από τον πόλεμο του 40, μας περιμένουν και μας λένε «σας περιμέναμε για να πάρουμε το κουπόνι». Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους συμπολίτες μας και αν δεν έχουμε πρόβλημα με τον καιρό την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, θα γίνει ο Έρανος και στην πόλη μας.